Θα ήθελα να ρωτήσω, από τη στιγμή που θεωρούμε πως το κενό δεν είναι πραγματικά κενό, δεν θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι κάποιες διαταραχές μέσα στο ίδιο το μέσο διάδοσης επηρεάζουν την ταχύτητα? Αυτό λέμε, ότι η ταχύτητα του φωτός δεν εξαρτάται, δεν είναι ότι κάτι είναι αυτογενές, ότι ακριβώς αυτό που λέω είναι ότι γίνεται, ότι το κενό έχει δείκτη διαθλάσσεως διαφορετικό από τη μονάδα, που σημαίνει αυτό πράγμα, ότι επειδή χτυπάει πάνω σε αυτό πράγμα, και έτσι ακριβώς, δεν υπάρχει κενό, αυτό λέω. Δηλαδή ο Αϊνστάιν θα ήταν, εάν είναι λάθος, έτσι μην γίνονται παραξηγίες εδώ πέρα και μου βγει καμιά εφημερίδα και μου γράφει ο Αϊνστάιν είναι λάθος, εάν, γιατί έχουμε τρελαθεί σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, εάν λέω αυτό το πειράματα αποδειχθούν και αν χρειαζόμαστε να κάνουμε αυτές τις μετατροπές, τότε αυτό που είναι ο Αϊνστάιν δεν ήταν λάθος με την στενή την έννοια, αλλά ήταν ακριβώς ότι δεν υπάρχει το κενό. Εάν υπήρχε ιδανικό κενό, ο Αϊνστάιν θα είχε δίκιο. Είμαι σαφής νομίζω σε αυτή την, έτσι δεν είναι, αν αυτό το κενό, δηλαδή ο Αϊνστάιν δεν είχε φανταστεί τέτοιου είδους ας πούμε κατάληξη, έτσι, με αυτή την έννοια. Και επίσης για μια άλλη παρεξήγηση, όταν λέμε ότι η ταχύτης, όταν λέμε ότι ο Αϊνστάιν περισσότερο ενεφερόνται στην ταχύτητα του φωτός σε σχέση με τα δρανειακά συστήματα, έτσι, αυτό δεν το αλλάζουμε, είναι προφανές αυτό το πράγμα, ότι δεν αλλάζει, έτσι. Αν εκεί που βάλετε που λέει η ταχύτης του φωτός είναι σταθερή, άρα βάλετε μονοχρωματικού φωτός, θα είσαστε καλυμμένοι και από εδώ. Ναι. 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 Υπάρχει μια θεωρία για την κυβαγή του ανθρώπου. Ναι. Ένα από τα στοιχεία είναι ότι ο χρόνο είναι εκμεταλλευμένο. Ναι. Τι σημαίνει ότι είναι παραδοχικά. Το loop gravity, ναι. Μπράβο, ναι. Και η εξηγή έλεγε πολλά πράγματα. Ναι. Στην ιστορία των φωτών. Και επιπλέον, σε ένα τέτοιο πείραμα που θα περιμένουν χρονικέ διαφορέ, ναι. Λέει ότι η εξήγηση είναι πω τα δύο φωτών είναι πολύ σημαντικοί για όλου του ανθρώπου. Ναι, πρώτον. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είναι αυτό που να έχει με τη συχνότητα ή που έχει κάτι άλλο, έτσι. Ναι, πρώτον ότι η απόψη μου για τη loop gravity δεν μπορώ να τις πω δημόσια τώρα εδώ πέρα, αλλά τις πω ιδιαίτερα. Δεύτερον, αυτά που λένε από, οι προτάσεις που κάνανε για τη διαφορά των φωτονίων είναι αφού, είναι πολλά χρόνια μετά που είχαν γίνει οι προτάσεις αυτές που έχουμε κάνει εμείς. Αλλά τέλος πάντων, εγώ μπορώ να πιστεύω ο κύριος Λαχανάς ότι είναι, η string θεωρία είναι η σωστή θεωρία. Αυτό που μπορούμε να πούμε με τα πεπιθήσεως και να πάμε στο δικαστήριο είναι ότι είναι μια συνεπής θεωρία. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι την κάνει αναγκαστικά ότι είναι αυτόματα η σωστή θεωρία. Αυτό το ξεκαθάρισα. Αυτοσυνεπής εννοώ, ναι. Αυτοσυνεπής. Τώρα, από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι κάθε κβαντική θεωρία βαρύτητος, συμπεριλαμβανομένη και της αυτής, θα πρέπει κατά κάποιο επίπεδο να δείχνει τέτοιου είδους φαινόμενα. Έτσι, αυτό είναι το πιο γενικότερο, έτσι. Μπράβο. Όπως ξέρετε, η φυσική είναι και με όμικρον γιώτα και με ήττα, δουλεύει, μάλλον με όμικρον γιώτα, δεν είναι τα πράγματα στη σκέψη, δεν είναι πάντα γραμμικά, μετά μπορούμε να τους δίνουμε εξηγήσεις, αλλά τα πάντα είναι τρελά. Λοιπόν, δεν δουλεύαμε προφανώς, ούτε καν μας είχε περάσει από το μυαλό τέτοιου είδους πράγμα και είμαστε πολύ εντός εισαγωγικών πιο σοβαροί από αυτό να σκεφτόμαστε τέτοιου είδους πράγματα. Και αυτό που βασικά προσπαθούσαμε να κάνουμε από ό,τι θυμόμαστε, γιατί και εμείς τώρα λέμε ιστορίες μεταξύ μας, από ό,τι θυμόμαστε τότε, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, προσπαθούσαμε να καταλάβουμε μέσα από τη θεωρία των υπερχορδών το παράδοξο με την αν χάνεται πληροφορία ή όχι μέσα από τις μαύρες τρύπες και τέτοια πράγματα. Γιατί το ίδιο φαινόμενο που σας λέω εδώ πέρα ακριβώς, όπως το λέω ακριβώς, αν αφήσω μια δέσμη ηλεκτρονίων, επειδή θα χτυπάνε, η οποία είναι συνοχική, θα δείτε μέσα από τέτοιου είδους, αν το αφήσετε, ενώ νομίζετε ότι πάει στο κενό και παραμένει να είναι συνοχικό, λόγω του ότι έχει αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, κατά κάποιο τρόπο καταραίει αυτή η συνοχή και έχω δώσει εδώ πέρα ομιλίες νομίζω παλαιότερα σε αυτό το... Και έχω δώσει και ομιλία, τώρα θυμήθηκα εδώ, σε ένα άλλο ακροατήριο,
Γι' αυτό ακριβώς το φαινόμενο, ακριβώς γι' αυτό το φαινόμενο το οποίο συζητάω σήμερα, με κάτι άλλο, ότι δεν μπορούσαν να βγουν φωτόνια από κάτι. Κάτι και είχα μιλήσει ακριβώς, δεν θα το είδε προφανές ακροατήριο, σε τέτοιου είδους ιστορία που συνδεόταν και με αυτό που με ρωτήσατε τώρα, με αυτή την ιστορία εδώ πέρα. Άρα αυτό που ψάχναμε ήταν να καταλάβουμε κατά πόσον η θεωρία που τον. Μέσα από τις προχωρητές, αν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το παράδοξο των μαύρων τρυπών και των ενόπιων των strings. Ναι. Δεν το είπα, αλλά ναι. Α, εντάξει. Προέγγιψε. Αυτό είναι λίγο γενική ερώτηση. Ναι. Πόσο η θεώρηση των ενόπιων των strings ταιριάζει με άλλα μοντέλα brain κοσμολόγηση. Ναι. Ή διαφορά από ένα συγκεκριμένο μοντέλο brain κοσμολόγηση. Όπως αν μπορεί να ταιριάζει με κάποια από τον γνωστή πρόσφατα, όπως το τυπικό σύμπαν. Ναι. Ακούστε, για το non-critical που λέει ο κύριος Βασιλάκης, αυτό είναι, γι' αυτό λέω ότι εδώ είναι, υπάρχουν πολλές, πώς το λένε, πολλά πράγματα μαζί που έρχονται, γι' αυτό αν κάτι τέτοιο είναι σωστό, πολλά πράγματα έρχονται μαζί. Το non-critical strings που λένε, που αυτά είναι βασικά, είναι μια έκφαση της θεωρίας των προχωρητών που δουλεύουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους εδώ και με τον Νίκο τον Μαυρόματο πολλά χρόνια τώρα, εκεί έχουμε συγκεκριμένη εικόνα, όπως έδειξα λίγο εδώ πέρα, για αυτή την όλη την εξέλιξη της κοσμολογίας και inflation κτλ. Κτλ. Και παραδείγματος χάρη αυτά το κυκλικό σύμπαν κτλ. Λες για Τιούρο και τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι είχε έρθει μάλιστα στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική και είχε δώσει και ένα κολόκυμα για αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Βλέπω πολλές κοινές ιδιότητες με αυτού του είδους τα πράγματα. Αυτή βέβαια δεν ξεκινάει, αυτός κάνει, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η βάση του πράγματος, τον ενδιαφέρει περισσότερο, αυτός αναπτύσσει μια θεωρία, δεν τον νοιάζει ένα string theory ότι οπουδήποτε είναι αυτό το, έτσι. Είναι πολύ loose στο να χρησιμοποιήσει θεωρία χορδών, αλλά δεν βλέπω να είμαστε σε αντιθέσεις με αυτού τέτοιου είδους, ας πούμε, σενάρια κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Είναι ένα πιο πολύ σχόλιο παρά ερώτηση. Έχει το πω στην πρώτη διαβόλωση. Να σα πω ότι ο Μακάρι του 501, όπου του Μακάρι του 501, είναι ένα κείμενο να παρατηρούμε την τόσο σκηνή, όσο τη σκηνή τη σκηνή τη άλλη κοινή. Έχουν την πλήρη τώρα από μεταβιτότητα. Δηλαδή, άκουτε οι χαμηλές ενέργειες, έφοδες και υψηλών, το σίγουρο είναι ότι αυτές οι χιλιάδες ποτέ τους θέλω δύσεις. Πάντα έχουμε το πλέον να δείχνουμε. Έτσι όμως και εμείς θα ρεπερίγει το ρυθμό της καταλαβαίνει και την μια χάση περίοδο. Είναι δηλαδή που ότι ουσιαστικά δεν συμβαίνουν σε οποιοδήποτε κλίμακα. Πάντα από μετά την ποιότητα σε αυτήν την σκηνή μέχρι ώρες. Και ίσως και ακόμα και έχουμε και μεγάλες μεγαλαφέρες. Συνεπώς η ερώτηση είναι Όχι. Η απάντηση είναι, παρότι δεν είμαι πειραματικός, είναι, άμα πάτε και διαβάσετε το Magic, το πείραμα το πρώτο, είτε θεωρούν τον εαυτό τους πάρα πολύ τυχερό ότι αυτή είναι ένα φλερ που βρήκανε στις 9 Ιουλίου, θυμάμαι, το 2005 και έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες που δεν είναι ιδιότητες που έχουν άλλα φλερς. Τώρα για το πρώτο, η απάντηση είναι αυτή. Okay. Δεύτερον, το HES κάνει τώρα, όπως μιλάμε τώρα, κάνει ανάλυση, έχουν πέσει με τα μούτρα προφανώς σας χρειάζεται να το πω, και κοιτάνε να δούνε κατά πόσο, ας πούμε, θα βρούνε, γιατί και αυτοί τώρα προσπαθούν, επειδή μιλάνε μεταξύ τους, προσπαθούν να βρούνε αντίστοιχο φλερ που να μπορεί να έχει τις ιδιότητες αυτές που μπορεί να μπορέσουν να κάνουν αυτές τις μετρήσεις. Άρα υπάρχει το και ξέρω και για το 421, και θυμάμαι στα αρχικά μας paper που είχαμε γράψει, που είχαμε σχέση με αυτό το θέμα, είχαμε μιλήσει και για το 401 και για το 501. Αλλά τώρα, μπαίνοντας πιο βαθιά σε αυτό, επειδή μιλάμε με τους πειραματικούς, έχουν πολύ συγκεκριμένες φλερ που θέλουν να δουν. Αλλά το κοιτάει το HES τώρα που είπατε, όπως μιλάμε.